Χωρίς νερό παραμένουν περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και της Δυτικής Μάνης ακόμη, μια και η προγραμματισμένη επαναφορά της σύνδρευσης μετατίθεται για το απόγευμα. Να πω ότι αυτές οι βλάβες οι οποίες αποκαταστάθηκαν χτες ήταν προγραμματισμένες, γνωρίσαμε πολύ καιρό. Ήταν βλάβες, υπήρχε διαρροή, σημαντική διαρροή και επιλέξαμε αυτή την περίοδο με ενημέρωση των πολιτών, με παρότρεση να συγκεντρώσουν νερό και να μην χρησιμοποιήσουν νερό και Κυριακή μεσημέρι, ώστε να μην το βρούμε το ίδιο πρόβλημα το καλοκαίρι. Δηλαδή, σε εποχή που θα έχουν ανοίξει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αυτά επί της ουσίας χρησιμοποιούν περισσότερο νερό, να γλιτώσουμε λοιπόν και να διευκολύνουμε τις διαδικασίες. Όλα διευθετήθηκαν. Είχαμε αναφέρει ότι μέχρι τις 7 το πρωί θα υπάρχει νερό στην πόλη. Δυστυχώς, ευτυχώς, εμείς προλάβαμε και το καταφέραμε το έργο να το τελειώσουμε στις 10 ώρα το βράδυ, 10 και 4 περίπου, αν θυμάμαι καλά. Δόθηκε το νερό στην κυκλοφορία, σιγά σιγά βέβαια, χωρίς μεγάλη πίεση. Οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης είχαν εξελιχθεί ικανοποιητικά στον Κυριακογό μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο έσπασε σε ένα άλλο σημείο και τώρα αποκαθίσατε το όλο πρόβλημα. Γύρω στις 12 μας παρουσιάστηκε αυτή η βλάβη. Πήρατε πλάνα, είδατε πόσο είναι το βάθος, είναι γύρω στα 7,5 μέτρα. Έχουμε μεγάλα ζητήματα με τον αγωγό. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπολίτες μας για τη νέα βλάβη που προέκυψε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να την προγραμματίσουμε, δεν την ξέραμε. Όμως, οπωσδήποτε οι πολίτες δεν φταίνε. Εμείς πρέπει να κινούμαστε πάντα άμεσα για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, ζητάμε λοιπόν την κατανόησή τους. Μια πολύ μεγάλη βλάβη, όπως βλέπετε και εσείς, 1,5 μέτρο σχίσιμο. Αυτό έχει εσαπίσει από πολλά χρόνια. Αυτός ο αγωγός, μην ξεχνάμε, έχει κατασκευαστεί 1977. Και δυστυχώς προέκυψε αυτό το ζητούμενο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλο πρόβλημα. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια, θα δοθούμε σταδιακά το νερό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το απόγευμα θα μπορέσουμε να δώσουμε το νερό και να έχουν όλα τα σπίτια πάλι νερό από το απόγευμα σήμερα. Αυτό που τόνισε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ίδρυσης αλλά και ο Δήμαρχος Καλαμάτας είναι ότι οι συχνές βλάβες αλλά και η παλαιότητα του αγωγού κάνουν ακόμη πιο επίκαιρη την κατασκευή του νέου αγωγού που ήδη έχει δρομολογηθεί. Το βασικό όμως είναι ότι τη λύση θα τη δώσει το νέο μεγάλο έργο. Αυτό το έργο των 11.150.000 που θα αντικαταστήσει τον αγωγό Φ300 που είχε κατασκευαστεί το 1936 και τον αγωγό Φ600, όπως είπαμε, αυτό που είχε κατασκευαστεί το 1977. Αυτός ο νέος αγωγός θα λύσει το πρόβλημα και εδώ που σήμερα μεταφέρονται 35 κυβικά στο Δήμο της Καλαμάτας, την επόμενη μέρα θα μεταφέρονται 55.000 κυβικά καθημερινά. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του καινούργιου αγωγού του Φ600. Είναι ένα ζήτημα ζωής για την πόλη μας, για το Δήμο το δικό μας, Μεσίνης, Δυτικής Μάνης. Πρέπει να το ξανακοιτάξουμε, μπορώ να πω, πιο ομαδικά.